Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη αίτημα για την έγκριση παράδοσης αρμάτων μάχης γερμανικής κατασκευής Leopard στην Ουκρανία από συμμάχους. Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο υποβολής και έγκρισης τέτοιου αιτήματος. Δεν υπάρχει ακόμα αίτημα από την πολωνική κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις των τύπων δεν αποτελούν επίσημο αίτημα, διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπερστράιτ, αναφερόμενος σε σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού της Πολωνίας Ματέους Μοραβιένσκι, ότι η χώρα του προτίθεται να ζητήσει από τη Γερμανία άδεια προκειμένου να παραδώσει στην Ουκρανία άρματα μάχης Leopard που διαθέτουν οι πολωνικές ενοπλές δυνάμεις. Από τα συμβόλαια πώλησης των γερμανικών εξοπλιστικών συστημάτων προβλέπεται ότι η μεταπώληση ή η διάθεσή τους σε τρίτη χώρα πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από το Βερολίνο. Υπάρχουν διαδικασίες γι' αυτό και αυτές θα τηρηθούν. Όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα από την Πολωνία, ξεκινάει η διαδικασία, δήλωσε ο κύριος Χέμπερστράιτ, απέφυγε ωστόσο να απαντήσει πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Η Γερμανία δεν είναι απομονωμένη στο θέμα της παράδοσης των Leopard 2, κάποιες χώρες είναι υπέρ, κάποιες άλλες είναι κατά. Υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν αποκλεί την παράδοση, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση για κάτι τέτοιο. Είμαστε τεράστιοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, εξακολουθεί ωστόσο να υπάρχει ανάγκη συζήτησης για την παράδοση των Leopard 2 και θα πάρουμε αυτόν τον χρόνο, πρόσθεσε. Απαντώντας ερώτηση σχετικά με τα φημολογούμενα προβλήματα που έχει προκαλέσει στις σχέσεις με τις ΗΠΑ η επιφυλακτικότητα της Γερμανίας στο θέμα των Leopard 2, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, ούτε ως προς την ουσία ούτε ως προς την υποτιθέμενη ένταση. Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι συνεχείς και επικοδομητικές, ανταλλάσσουμε απόψεις με σαφήνεια και ο καγκελάριος εξακολουθεί να υποστηρίζει τον πολύ στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ, ανέφερε. Στην ίδια γραμμή τοποθετήθηκε και ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Lars Klingbeil, τονίζοντας ότι τα Leopard μπορούν να παραδοθούν από άλλες χώρες στην Ουκρανία μόνο με γερμανική άδεια. «Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαδικασία και θα πρέπει να ακολουθηθεί», δήλωσε αναφερόμενος σε προγενέστερη τοποθέτηση της πολωνικής ηγεσίας σχετικά με την παράδοση των αρμάτων μάχης και χωρίς τη γερμανική έγκριση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.